Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα, επειδή πολλοί από εσάς με ρωτήσατε την άλλη φορά σχετικά και από διάφορα email και διάφορες ερωτήσεις στο Messenger σχετικά με τους καιρούς που ζούμε, αν προχωράμε σε ένα εξελικτικό επίπεδο, αν πρόκειται να δημιουργηθούν πόλεμοι, αν μεγαλώνει το εγώ και ατομικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, επειδή είναι κάπως μπερδεμένα, θα ήθελα να κάνουμε τώρα μια αποσαφήνιση ορισμένων πραγμάτων για να καταλάβετε το όλο concept, τα λέγαμε. Οι καιροί που ζούμε, σας είπα όπως την άλλη φορά, κάθε φορά, όπως είχα πει και στο βιντεάκι που έκανα στο live στο Facebook, φανταστείτε ότι κάθε φορά η γη μας έρχεται μαζί με το ηλιακό σύστημα σε ορισμένες περιόδους, τα λέγαμε, σκοταδιού και φωτός. Είναι σαν τις συχνότητες. Τα πάντα δουλεύουν με συχνότητες και περιοδικές, τα λέγαμε, κινήσεις, κύκλους. Και κάθε φορά που απομακρύνεται, θα λέγαμε, το ηλιακό σύστημα από την γαλαξιακή, θα λέγαμε, κουνταλίνη, μια ακτινοβολία, φανταστείτε, όπως σποδηλική στήλη του ανθρώπου, και εκεί πέρα να είναι μια η ζώνη φωτονίων που λέμε, από εκεί πέρα, μόλις μπαίνει κάθε πλανήτης, είναι σαν μια κάθαρση, επειδή ενώνονται όλα με όλους και εκεί πέρα υπάρχει αυτή η αγνότητα και η κάθαρση, όποτε περνάει από εκεί και όποτε απομακρύνεται από εκεί πέρα, αρχίζει, τα λέγαμε, και σαν να σκοτεινιάζει. Σε σεμινάρια που κάνω εδώ πέρα στους φίλους, έχω φτιάξει εδώ πέρα ένα... πιστεύω να φαίνεται καλά και δείχνω πως αυτές οι τέσσερις, τα λέγαμε, εποχές που λέμε Kali Yuga ή θα λέγαμε Χρυσή Σιδηρά, η εποχή, η Χάλκινη, όπως οι τέσσερις εποχές του φθινοπόρου, της άνοιξης, του καλοκαιριού και του χειμώνα. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα θα φανταστείτε ότι είναι η Κουνταλίν και πηγαίνει το πέρα το πράγμα έτσι. Σαν να λέγαμε τις φάσεις του φεγγαριού. Εδώ είναι το σκοτάδι, θα λέγαμε, και σιγά σιγά εδώ πέρα έρχεται στο φως. Έτσι, πάει έτσι, φανταστείτε, και ξαναγυρίζει έτσι. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Κάθε φορά που οι ανθρωπότητες πάνω στη γη που υπάρχουν φτάνουν στο σημείο της μαύρης, θα λέγαμε, της Kali Yuga σιδηρά εποχή ή της μαύρης εποχής, είναι φυσικό εκεί πέρα να έρχεται ένας σκοταδισμός, αλλά με ποια έννοια το λέμε. Με την έννοια της εξατομικοποίησης. Τώρα θα πάμε στο άλλο που σας είπα πάλι στο βιντεάκι, στο live. Φανταστείτε ότι το εγώ, ο εαυτός μας δηλαδή, εξελίσσεται, εξωελίσσεται. Στην ελικοειδή, θα λέγαμε, κίνηση που κάνει, βγαίνει προς τα έξω από το κέντρο. Έχει αυτή την εντύπωση ότι φαίνεται πιο πολύ εκτός κέντρου, φεύγει από τον πυρήνα. Ενώ η συνείδησή μας το αναβαθμίζεται ή εξελίσσεται. Πάνω σε αυτό το κόνσεπτ, σας είχα δώσει ένα παράδειγμα όπως είναι το χταπόδι. Φανταστείτε ένα χταπόδι να το στριβογυρίσουν να πάρει μια μερική στροφή και θα έχουν γίνει οι έλικες του, τα πλοκάμια του, όπως οι έλικες, τα λέγαμε, του γαλαξία. Βλέπετε ότι στο κέντρο τα πλοκάμια του χταποδιού είναι χοντρά που συνδέονται με την πηγή και σιγά σιγά ελαττώνεται ο όγκος του. Αυτό συμβαίνει και με την διάρκεια, θα λέγαμε, της εκπόρευσης του εαυτού μας στο εξώτερο, θα λέγαμε. Κάθε φορά που εμείς εκδηλώνουμε τον εαυτό μας για να γίνει μία εκδήλωση, χρειάζεται από τον πυρήνα μας να εκπορευτεί μία πηγή ενέργειας. Η αυτή η πηγή ενέργειας, όταν πηγαίνει από τον πυρήνα μέσα στο όλο το χάος, θα λέγαμε, και αρχίζει και ενσωματώνει το χάος σε ύλη και αρχίζει και δημιουργείται το φως με την έννοια ότι πάνω εκεί παίζονται πραγματικότητες, αναλόγως τη δύναμη, θα λέγαμε, το πυρήνα, απλώνεται και όσο πάει περισσότερο και μέχρι εκεί που μπορεί, μέχρι άκρη-άκρη τη μύτη, όλη η ενέργεια για να εκδηλώσει, θα λέγαμε, την υπόστασή του. Είτε το πάρετε από πάνω προς τα κάτω, είτε το πάρετε έτσι όπως σας το λέω εγώ, φανταστείτε ότι για να εκδηλωθεί σε ορισμένες μαύρες, σκοτεινές πτυχές μέσα στο χάος και μακριά από τον πυρήνα, κάτι πρέπει, φανταστείτε, να έχει την πιο μεγάλη δύναμη. Εκπόρευσης από τον πυρήνα προς τα άκρα. Ας το φέρουμε λίγο τώρα πιο κάτω αυτό εδώ πέρα το πράγμα, κοντά στην μέση νοημοσύνη, να δώσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Όπως παρατηρούμε, ενώ στην αρχή μέσα στο φως δεν υπάρχει διαχωρισμός και όσο πηγαίνουμε
προς το σκοτάδι, υπάρχει ο διαχωρισμός. Καταλαβαίνετε ότι όσο και πολύ μπαίνουμε στον διαχωρισμό, τόσο οι αλήθειες πολλαπλασιάζονται. Γιατί όλοι γινόμαστε μικρά-μικρά σύμπαντα. Δεν λειτουργούμε συλλογικά, αλλά ατομικά. Υπό αυτή την έννοια ονομαστήκανε λοιπόν όλες αυτές οι περιόδοι του σκοταδιού, επειδή ο άνθρωπος θα μπει σε έναν εξατομικισμό. Δηλαδή εκεί την ώρα θα πάρει το εγώ, εαυτός μας, πάρα πολύ μεγάλη συνείδηση. Και για τους ανθρώπους θα φαίνεται ότι το σωστό, το καλό, είναι να ακολουθήσει το δρόμο της αυτοανακάλυψης ανεξάρτητα από το συλλογικό. Έτσι βλέπετε παντού λοιπόν να αποσπούνται τα συλλογικά, να διαλύονται τα συλλογικά και να υπάρχει μια μεγάλη εξατομίκευση για κάθε έναν άνθρωπο. Ακόμα και στην κοινωνία μας αυτό βλέπετε πώς συμβαίνει. Έχουν εξατομικευτεί τα πάντα για να μπορεί ο καθένας να έχει τη δική του πρόσβαση μέσα στην δική του πληρότητα, μέσα στην κοινωνία. Να έχει το δικό του ατομικό κόσμο, να έχει το δικό του θα λέγαμε υπολογιστή, να έχει το δικό του θα λέγαμε αυτοκίνητο, να έχει το δικό του σπίτι, το δικό του αεροπλάνο ίσως μετά από ένα σημείο και μετά. Βλέπετε από το συλλογικό συνεχώς αρχίζουμε και το εξατομικεύουμε τόσο πολύ που ερχόμαστε σε μια κατάσταση να μπορεί το κάθε εγώ μας, η κάθε δόνησή μας να μπορεί να βρίσκει την πληρότητα μέσα σε αυτή την κοινωνία ή το διάστημα αν θέλετε. Αυτές οι φάσεις εξατομικεύσης και που ο καθένας φτιάχνει τη δική του πραγματικότητα έρχονται σε αυτές τις φάσεις τις θα λέγαμε σκοτεινές όπως έδειξα στο σχεδιάγραμμα. Τι γίνεται τώρα, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που σας είπα που ο καθένας αρχίζει και εξατομικεύεται και αυτή η τάση της εξατομίκευσης του εαυτού και όχι του συλλογικού χώρια από το επιστημονικό, τεχνολογικό θα λέγαμε και ψυχολογικό θέμα και κοινωνικό θέμα το οποίο βλέπουμε τώρα να συμβαίνει συμβαίνουν και άλλα πράγματα κοσμικά αυτό τον καιρό. Αυτό το πράγμα κομμισμικά που συμβαίνει είναι ότι όλο το ηλιακό σύστημα μεταφέρεται σε μια άλλη, θα λέγαμε, οκτάβα πιο κοντά στον πυρήνα, θα λέγαμε, του γαλαξία. Αν αυτή η κύκλη που σας είπα, οι περίοδοι, συμβαίνανε, θα λέγαμε, σε ένα πιο μακρινό σημείο, τώρα συμβαίνουν σε ένα πιο κοντινό σημείο. Βλέπετε, φίλοι μου, όλο το πείραμα ήταν να γίνει όπως ακριβώς ήταν να γίνει με το πείραμα ενός ανθρώπου που θέλει να φωτιστεί μέσα σε αυτές, θα λέγαμε, τις περιόδους εσάρκωσης τις οποίες πέρναγε. Αυτό πήγε να κάνει η γη, να φωτιστεί θα λέγαμε ξαφνικά, γι' αυτό όλοι μιλάγανε για το event, ότι θα μπορούσε να γίνει ένα γεγονός δηλαδή, που η γη θα γινόταν σαν τους αμεληφθέντες θα λέγαμε, έτσι θα μπορούσε και αυτή να φύγει, να μπει σε μια ενεργειακή κατάσταση από την ηλική και μαζί θα παίρνε και όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω, θα μεταφραζόντουσαν όλα δηλαδή σε μια άλλη οκτάβα ενέργειας. Και έτσι περιμέναν να κάνουν αυτό το πείραμα. Όπως ένας άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να το πετύχει αυτό, να αλλάξει τη δόνησή του μέσα σε αυτές τις αυξομοιώσεις της συνείδησης που παίζει, έτσι ακριβώς μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο, θα λέγαμε, και ένας πλανήτης. Ο πλανήτης, κατά βάθος, εν δυνάμει, είναι ένα άστρο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά τα άστρα είναι σε μια άλλη μορφή, οι πλανήτες είναι σε μια άλλη μορφή μες στον χρόνο τον οποίο ζούμε. Κάθε πλανήτης, φίλοι μου, να πούμε και αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ο οποίος συντηρεί πάνω του μια ζωή ανθρώπινη, έχει φτιάξει τη μια διαδικασία να μπορεί να έρθει σε ένα είδος πειράκτωσης που λέγανε και οι σκοπτικοί. Αυτή η πειράκτωση θα λέγαμε, αυτή η μορφή να μπορείς εσύ να φτάνεις σε τέτοιου είδους ενέργεια ώστε να φτάσεις από τη φυσική θα λέγαμε κατάσταση μια οκτάβα να ξεπεράσει την άλλη σε πιο γρήγορο ρυθμό, αυτή είναι όλη η δουλειά θα λέγαμε της φωτίσεως ή της αναλήψεως που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους τους κύκλους, αφού μπορεί να συμβεί στο μικρότερο, μπορεί να συμβεί και στο μεγαλύτερο. Από το μικρότερο άτομο θα λέγαμε, με τις κατάλληλες συνθήκες, μέχρι το γαλαξία. Έτσι μέσα λοιπόν μπορεί να το κάνει και η γη, μπορεί να το κάνει και ο άνθρωπος. Τώρα καταλαβαίνουμε λοιπόν για ποιο λόγο λέγαμε για το γεγονός, ήταν αυτό το πείραμα, μήπως και η γη μπορεί να αναλυφθεί μέσα από αυτό το πράγμα που πέρασε και είχαν δώσει μερικές ημερομηνίες. Αυτό το πράγμα δεν έγινε ακόμα. Σας εξήγησα τι γίνεται με την διάσπαση της ατομικότητας, η οποία αυτή τη στιγμή συμβαίνει και λαμβάνει χώρα, γιατί έχουν τα πάντα διασπαστεί. Και σας εξήγησα τι συμβαίνει όταν το όλο ηλιακό μας σύστημα περνάει σε ένα άλλο, θα λέγαμε σε μια άλλη έλικα, σχετικά με τη γαλαξιακή κίνηση.
για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Βλέπετε τώρα, θα ήθελα να δώσω λίγο παραπάνω έμφαση, επειδή τα άλλα είναι λίγο πιο απόμακρα από εμάς, στην κοινωνικότητα, φίλοι μου. Βλέπετε κάθε φορά πως η τάση της ανθρώπινης εξέλιξης έχει δώσει στον καθένα αυτή την ιδιότητα να μπορεί να εξατομικευτεί. Αυτοί οι καιροί καταλαβαίνετε ότι φέρνουν την ανακύκλωση. Είναι φυσικό κάτι όταν τον διαλύει, το διασπάς, το διασπάς, το διασπάς, το διασπάς, τότε θα γίνει ενέργεια. Έτσι. Αυτό το πράγμα κάνουμε και εμείς. Είμαστε σε τόσο διασπασμένες, θα λέγαμε, μέσα μας τάσεις, ώστε μετά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αφού το αναλύσουμε και φτάσουμε να γίνουμε ενέργεια, να το ξανασυνδέσουμε με τον τρόπο της νέας οκτάβας. Αυτή είναι και η έννοια ότι θα διαλυθούν, θα αποδομηθούν όλα για να ξαναδομηθούν. Αυτό θα το δούμε λοιπόν και μέσα μας, θα το δούμε λοιπόν αυτούς τους καιρούς και έξω μας, θα το δούμε με τους διάφορους, θα λέγαμε, διασπάσεις κοινωνικά, ατομικά, ψυχολογικά, έτσι, και φτάνουμε σε ένα σημείο όλες αυτές οι πολλαπλές πραγματικότητες να μπορέσουν να βρούνε ένα τέμπο ώστε να μπορούν να υπάρχουν όλες μαζί. Πάντοτε όταν δημιουργούνται πάρα πολλές πραγματικότητες, επειδή λόγω του διαχωρισμού είναι πάρα πολλά τα πράγματα, συμβαίνουν δύο τεινά. Το ένα είναι λοιπόν η ανακύκλωση, η καταστροφή, και το άλλο να μπορούμε να υπερπηδήσουμε όλο αυτό το κίνδυνο και να μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε μετά ξανά κοινές ενώσεις. Κοινές ενώσεις σε μια άλλη οκτάβα. Ελπίζω να έγινα κατανοητός σχετικά με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν κοσμικά, εσωτερικά, κοινωνικά, κάτω από μια άλλη ματιά, για να καθαρίσετε λίγο όλο, θα λέγαμε, το νου σας σχετικά με τους καιρούς που έρχονται και με τους καιρούς που περνάμε. Παρ' όλα αυτά, φίλοι μου, εσείς μπείτε αρμονικά, αφαιθείτε, εκμεταλλευτείτε, θα λέγαμε, αυτές τις ροές, γιατί όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και όλα είναι τέλεια. Εκμεταλλευτείτε αυτές τις ροές για να μπορείτε να έχετε το μεγαλύτερο όφελος. Το μεγαλύτερο όφελος σαν, θα λέγαμε, ψυχικά, σαν την εξέλιξή σας την ψυχική. Παρ' όλα αυτά, η ψυχή μας πρέπει να είναι σε αρμονία, θα λέγαμε, την προσωπικότητά μας εδώ πέρα. Και αυτό καλούμαστε συνεχώς να επιβεβαιώσουμε στο νου μας, που είχε, θα λέγαμε, παρασυρθεί να νομίζει ότι τα ξέρει όλα και ήθελε να τα επιβεβαιώσει. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσω πάλι να κάνω ένα live στο Facebook. Όσοι φίλοι θέλουν να συνεισφέρουν στο κανάλι, μπορεί να κοιτάξουν τις πληροφορίες ή κάτω στα link. Γραφτείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα βίντεο και να ξέρετε κάθε φορά πότε βγαίνει ένα νέο βίντεο, και ειρήνη σε όλους.